γεια σα. Καλώ ορίσατε σε άλλη μια εκπομπή. Επικοινωνήστε με τον γιατρό μα. Κάθε φορά κοντά μου ο πολύ γνωστό επιστήμονα, ο κύριο Ευάγγελο Γκυγκόντε. Γεια σα, κύριε Γκυγκόντε. Γεια σα. Χαίρομαι που είμαστε και πάλι μαζί, εννοείται. Χαίρομαι που μέσα από τι εκπομπέ μα δημιουργούμε υπηκοδομητικέ ενότητε και τι παρακολουθούν οι κυρίε αλλά και οι κύριοι. Και σήμερα λοιπόν, μετά από μια ε, σειρά εκπομπών που έχουμε κάνει για την εμινόπαυση, αποφασίσατε, αποφασίσαμε και ο κόσμο μα να μιλήσουμε και για το σύνδρομο των πολυκιστικών και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε, γιατί πραγματικά πάρα πολλές φορές πολλές γυναίκες το βρίσκουν ασυμπτωματικά. Και να ξεκινήσω από αυτό. Δηλαδή, έχω ακούσει πάρα πολλέ φίλε μου οι οποίε μου είπαν το βρήκα στον υπέρηχο, τον ετήσιο που έκανα με το τεστ Pap. Ναι. Ε, έχω μία φωτογραφία η οποία δεν ξέρω αν φαίνεται καλά γιατί είναι πολύ μικ... ένα μικρό κομματάκι. Είναι το πάνω δεξιά κομμάτι. Στην οθόνη. Α, φαίνεται μια πάρα πολύ ωραία. Μια χαρά. Βλέπετε, το πάνω-πάνω δεξιά είναι η περιχογραφική εικόνα. Ναι. Και είναι η οθήκη, η οποία γύρω-γύρω. Ποια είναι η οθήκη, αυτή που έχει γύρω-γύρω την άσπρη γραμμή. Ναι. Και βλέπετε, εν είδη χανδρών κομπολογίου, έτσι λένε Πραγματικά. στην uh, γυναικολογία, είναι οι πολλέ κίστες οι μικρέ. Αυτό είναι η πολιτική. Αυτό βλέπουμε στην, στην uh, οθήκη. Στον υπέρηχο. Μάλιστα. Που κανονικά λοιπόν έπρεπε να μην υπήρχε καμία... Ε, κανονικά έπρεπε να υπάρχει ένα μαυράκι. Ε, α, ένα μαυράκι. Μάλιστα. Το οποίο είναι μία, α, ο, ένα οθυλάκιο, το οποίο βγαίνει από τη μία οθήκη. Η δεξιά-αριστερά. Μάλλον τις περισσότερες φορές θα κάνει μία οριξία η δεξιά οθήκη... Τον επόμενο μήνα θα κάνει αριστερή οθήκη και ούτω καθεξή. Αυτό τι γίνεται. Είναι γιατί το τείχομα τη οθήκη, αυτό το άσπρο που είδαμε, αν μπορεί να μα το ξαναδείξει ναι, το να Το, λίγο, το άσπρο πώς. που είναι τύπου φωσφοριζέ, που είναι γύρω-γύρω από τι κίστε, ναι. αυτό και το γκριδάκι που υπάρχει κάτω από το άσπρο μέχρι να βγούμε στι ε, ε, κίστε, τι ε, ε, μαύρε, mm. το τείχομα τη οθήκη είναι παχύ. Ευχαριστούμε. Είναι παχύ. Και τι γίνεται. Όπως σας είχα δείξει σε μια προηγούμενη εκπομπή, μέσα στο το οθυλάκιο είναι μια σακούλα. Μέσα σε αυτή τη σακούλα κολυμπάει το αυγό, το οάριο. Τι γίνεται λοιπόν για να βγει το οάριο. Φουσκ, γεμίζει η σακούλα αυτή νερό από τον οργανισμό, φουσκώνει, 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 φουσκώνει και αυτό λέγεται οθυλάκιο. Mm. Κάποια στιγμή από την υδροστατική πίεση, Uh, η σακούλα σπάει το είχαμε δείξει σε εικόνα σε μια, ένα προηγούμενο βίντεο και βγαίνει το άριο. όταν το τείχωμα του μπαλονιού το τείχωμα της οθήκης είναι σκληρό δεν σπάει εύκολα και δεν μπορεί να φύγει να σκάσει το μπαλόνι Μάλιστα. το θυλάκιο και δεν βγαίνει έξω το άριο. γεμίζει 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 υγρό και κάποια στιγμή παρατάει τα όπλα και λέει δεν μπορώ. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Στα, τέρμα η ορυξία, δεν γίνεται ορυξία. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα, ότι δεν γίνεται η ορυξία, δεν επιτυχάνεται. Μένει λοιπόν το νερό μέσα στο μπαλόνι και το άριο, το οποίο ο άριο μέσα περιμένει, λέει θα γίνει τώρα, θα βγούμε, δεν θα ναι. βγούμε. Τελικά δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει ποτέ. Εκφυλίζεται, λέει για σας φεύγω κι εγώ, εξαφανίζεται. Και μένει η κίστη, η οποία μπορεί να μικρύνει σιγά σιγά, ε, αλλά μένει σαν κίστη. Και την άλλη, τον άλλο μήνα θα γίνει μία κίστη από την άλλη οθήκη, και τον άλλο μήνα θα γίνει από την άλλη οθήκη, και θα έχουμε ανωορυξία και παχύ τίχωμα. Τώρα, γιατί είναι παχύ το τίχωμα τη οθήκη σε κάποια άτομα, Γιατί στον άνδρα mm. έχουμε τον όρχη, που ο όρχης έχει ένα μυελό και ένα φλοιό. Στη γυναίκα έχουμε την οθήκη, που η οθήκη έχει ένα μυελό και ένα φλοιό. Στον άνδρα, ο μυελός παράγει στο στερόνι και ο φλοιός παράγει στραδιόλι. Ναι. Στη γυναίκα, ο μυελός παράγει στραδιόλι και ο φλοιός παράγεται στο στερόνι. Αντίθετο. Ναι. Όταν μία γυναίκα ζητάει από τον, οργανισμό, τη της πολύ τεστοστερόνι, Πού χρειάζεται η τεστοστερόνη και πού χρειάζεται η στραδιόλη. Οι άνδρες γιατί έχουν περισσότερη τεστοστερόνη. Γιατί χρειάζονται πιο δυνατούς μυς, γιατί χρειάζεται να τρέξουν, ναι. να παλέψουν, να βρουν το φαγητό, να τσακωθούν με τα θηρία. Να... Είναι πάντα υποτίθεται ναι. πιο δυνατή. Ακριβώς. Οπότε για να είσαι πιο δυνατός πρέπει να έχεις τεστοστερόνη. Στην εποχή μας η γυναίκα έχει αλλάξει και πρέπει να είναι και αυτή δυνατή. Και εκεί που ο άνδρας χρειαζόταν την τεστοστερώνη για να τσακωθεί για το ταξί, γιατί πήγαινε και εσύ πήγαινα και εγώ, τώρα το χρειάζεται η γυναίκα, γιατί θα του δώσει μια μπούμ, θα μπει η γυναίκα. Τέλος. Ναι. Άρα έχουν έτσι κάπως έρθει σε μια ισορροπία τα πράγματα. Ακριβώς. Είναι λογικό λοιπόν ίσως να υπάρξει στο μέλλον μια θεωρία η οποία να λέει ότι αυξάνεται ο φλοιός της οθήκης ναι. επειδή απαιτείται με αλφαγιώτα, δηλαδή του ζητάνε οι άνθρωποι, οι γυναίκε, να παράγει περισσότερη τεστοστερόνη. Οπότε για να παράγει, υπερτρέφεται. Σωστά. Γι' αυτό και στι πολιτιστικέ οθήκε, όταν κάνουμε ορμονικό έλεγχο, βρίσκουμε παραπάνω τεστοστερόνη. Παραπάνω τεστοστερόνη. Και ε, θέλω να ρωτήσω για τα συμπτώματα. Ναι. Είναι κάποιες γυναίκες οι οποίες ε, έχουν εξομολογηθεί ότι δεν είχαν συμπτώματα, όπως σας είπα πριν, και το βρήκανε στο καθιερωμένο τεστ πάπ στον υπέρηχο. Είναι και κάποιες άλλες όμως οι οποίες έχουν συμπτώματα. Θα ναι. ήθελα να μας πείτε αυτά, ούτως ώστε αν κάποια γυναίκα το έχει παρατηρήσει και δεν έχει κάνει πρόσφατα έναν υπέρηχο, να τρέξει να κάνει στον γιατρό τη. Ναι. Αν μπορούμε να δούμε πάλι την φωτογραφία και να δούμε εκεί που λέει χαρακτηριστικά. Ναι. Το πρώτο είναι η ανομαλία στην περίοδο. Θα τα πούμε ένα-ένα. Θα δούμε ναι, τη φωτογραφία ναι. και μετά θα, θα τα πούμε ένα. Σωστά. Ναι. Ανομαλία στην περίοδο, καθυστερημένη εμειναρχή, δηλαδή δεν αρχίζουν στα 11 χρόνια μας η περίοδο, αρχίζει στα 13. Α. Μπορεί να έχουμε όλοι λιγομηνόρια, να είναι ε, λιγότερο από 9 περίοδοι το χρόνο. Μπορεί να μην έχουμε καθόλου περίοδο. Ε, και βλέπετε στη δεξιά εικόνα, τη μεσαία εικόνα, την κυρία με το, δαχτυλίδι, με το σκουλαρίκι, ναι. την ακμή που έχει ακμή, ναι. λόγω πολυκυστικών οθικών. Ναι. Και μας λέει υπερανδρο, υπερανδρογονιμία, δηλαδή έχουμε πολλά αδρογόνα, Σωστά. ακμή και τριχοφυΐα. Βλέπετε στην κάτω-κάτω φωτογραφία τη γυναίκα που έχει το χνούδι. Ναι. Είναι λόγο πολιτιστικό νόθηκο. Ωραία. Ευχαριστούμε λοιπόν για τη, για, τη φωτογραφία και θα τα πούμε ένα-ένα ένα αυτά. Θα τα πούμε ένα-ένα, ένα, τα αναλύσουμε. Ε, καταρχήν, γιατί δεν έχουμε περίοδο. Γιατί η περίοδο είναι το αποτέλεσμα τη ορεξία. Η περίοδο γίνεται για να φύγει το γονιμοποιημένο άριο. Αυτό είναι ο σκοπό τη περίοδου. Και όταν δεν έχουμε ορεξία, δεν έχουμε και περίοδο. Σωστά. Υπάρχει βέβαια η περίοδος η τεχνητή που γίνεται με εξωγενή χορήγηση ορμονών, η οποία αυτή δεν λέγεται περίοδος, είναι ψεύτο περίοδος και λέγεται εμόρια εκ που δίνουμε ορμόνες, δίνουμε, δίνουμε, δίνουμε ορμόνες, χτίζουμε ενδομήτριο, είχα εξηγήσει, είχα δείξει ένα πρόπλασμα μήτρα σε ένα προηγούμενο, uh -huh. ο, μια προηγούμενη εκπομπή και είχα εξηγήσει τι είναι το ενδομήτριο, το οποίο μετά σταματάμε τι ορμόνε, δεν υπάρχουν ορμόνε να κρατήσουν το ενδομήτριο πάνω και πέφτει το ενδομήτριο, το οποίο έτσι κι άλλως πέφτει σε κάθε περίοδο, κάθε μήνα. Ναι. Και ε, έχουμε Επίκυγαν την περίοδο. την περίοδο, ακριβώ. Επειδή λοιπόν δεν έχουμε ορυξία, γιατί δεν έχουμε ορυξία, γιατί δεν έχει σπάσει τον μπαλόνι. Ναι. Δεν έχουμε ορυξία, δεν υπάρχει και το έναυσμα, το χημικό, για να μπορέσει να πέσει η περίοδο. Και έχουμε αμινόρια, δηλαδή δεν έχουμε αίμα. Ακριβώ. Δεν υπάρχει έμεινο ρύση. Ναι, τώρα. Πώς θα καταλάβουμε ότι μία γυναίκα ή ένα κοριτσάκι έχει πολιτιστικέ οθήκε. Ε, Έλετε, το έγραφε, λέτε, αντί στα 11 χρόνια 13. Δηλαδή, όσα κοριτσάκια εμφανίζουν περίοδο στα 13, ε, έχουν πιθανότητε να έχουν πολιτιστικέ. Ακριβώ. Κανονικά στην Ελλάδα και μόνο στην Ελλάδα, γιατί κάθε χώρα έχει το δικό τη μεσονόρο, πρέπει να έχουμε περίοδο στα 11 χρόνια. Πρώτη περίοδο το κοριτσάκι να έχει. Εκεί γύρω στην έκτη δημοτικού με πρώτη γυμνασίου περίπου, έτσι, Εντάξει. αν το οριοθετήσουμε ε, κάπως έτσι ναι, λέμε ναι, ναι, τώρα. Γιατί εμεί οι μαμάδες περίπου κάπως έτσι το οριοθετούμε. Ναι. Πότε ήρθε ο κοτσάκι περίοδο, σε έκτη, πρώτη κτλ. τα λοιπά, ναι. 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 11 χρόνια, τέλο ναι. πάντων. Ε, άντε να πάει 11,5. Άντε να πάει 12, που κι αυτό για μένα ναι, δεν πρέπει να είναι αποδεκτό, αλλά τέλος ναι. πάντων. Θα μου πει μαθηματικά είναι. Όχι, δεν είναι μαθηματικά. Δεν πειράζει να έρθει δύο-τρει μήνε πριν τα 11 ή δύο-τρει μήνε μετά τα 11. Είναι έξι μήνε διαφορά. Να. Δεν μα πειράζει αυτό. Είναι μέσα στο φυσιολογικό εύρο. Αλλά το 12 ετών δεν είναι μέσα στο φυσιολογικό εύρο. αρχίζει και βγαίνει από το φυσιολογικό εύρο. Οπότε αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολιτιστικέ πολυτιστικο... οθήκε. Πρέπει να πάμε στο γιατρό έγκαιρα, γιατί αν πάμε στο γιατρό. Θα έρθει η περίοδο στα 12 μισό αν δεν πάμε στο γιατρό, δεν θα έρθει μέχρι τα 14 ίσω. Οπότε δεν πρέπει να περιμένουμε τόσο. Σωστό. Γιατί αυτό το πράγμα έχει επίπτωση και ακόμα, ακόμα ίσω και για την εμινόπαυση. Και για την εμινόπαυση που συζητούσαμε στι προηγούμενε εκπομπέ, βεβαίω. Ακριβώ. Γιατί συνηθίζει ο οργανισμό στην ανορυξία, συνηθίζει ο οργανισμό, υιοθετεί την κατάσταση, υιοθετεί αυτή την κατάσταση τη ανομαλία ναι. στην περίοδο. Ναι. Και δημιουργεί μια επίκτητη γενετική πληροφορία της ανορυξίας. Από εκεί και πέρα λοιπόν, πάμε στο γιατρό. Ο γιατρός θα μας κάνει ένα υπερηχογράφημα στο κορίτσι και θα δει αυτή την εικόνα που είδαμε με το κομπολόι, Ακριβώς. με τις χάντρες και θα πει ότι υπάρχουν πολυκαιστικές οθήκες. Επίσης, ο ορμονικός έλεγχος που θα γίνει μετράει. Επίσης, μια κοπέλα που τη βλέπουμε ότι παχαίνει. Δηλαδή, πρώτον, είπαμε ένα κοριτσάκι που δεν του έρχεται η περίοδο στα 11 περίπου. Δεύτερον, μια κοπέλα που παχαίνει. Επειδή πέφτει ο μεταβολισμό λόγω τη έλλειψη ορυξία και λόγω τη κατάσταση αυτή των απολυκτιστικών μετα... οθών, χαλάει ο μεταβολισμό και έχουμε αύξηση βάρου. Ναι. Και είναι πολύ συνηθισμένο αυτό. Ναι. Και δεν το έχουμε παρατηρήσει, δεν το παρατηρούμε ότι είναι απολυκτιστή. Δεν ναι. φαίνεται εύκολα. Ναι. Φαίνεται ή με τον υπέρηχο. Με τον ορμονικό. Με συνδυασμό και τον δύο. Ναι. Είναι εύκολο να φανεί. Και αυτό αντιμετωπίζεται. Και μπορούμε να βοηθήσουμε τη γυναίκα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να πάει καλά σε όλη τη τη ζωή. Βλέπετε ότι η ορμονική ωριμότητα εξαρτάται από την αρχή. Να την να αντιμετωπιστεί σωστά. Από την πολύ μικρή ηλικία. Ακριβώ. Μα και το κορίτσι. Θα σα πω και κάτι άλλο που είναι εκτό θέματο. Το κορίτσι που είναι ε, ε, 7 χρονών στην Ελλάδα. Είναι μακριά από την εμινόπαυση και είναι μακριά και από την εμιναρχή. Ναι. Δεν μπορούμε να του ρυθμίσουμε τι ορμόνε του, βεβαίω. Γιατί αν αυτό το κορίτσι δεν το βάλουμε να παίζει, δεν εκρίνονται ορμόνε. Αν αυτό το κορίτσι. Ναι. Απίστευτο, απίστευτο. Ναι, δεν το βάλουμε να είναι σε επαφή και με αγοράκια. Όχι ότι θα είναι πονηρή σκέψη. Όχι, όχι, παρέα. επαφή. Παίζει. Παρέα, ναι. ναι. Πάλι δεν εκρίνονται τόσε ορμόνε όσο όταν είναι μόνο με κοριτσάκια ίσω. Ναι. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να διερευνηθούν. Ε, όταν έχουμε ένα κορίτσι το οποίο είναι κλεισμένο μέσα στο σπίτι. Καταρχήν, όταν, όταν, έχουμε ένα κορίτσι το οποίο είναι, μέσα στο φω, μέσα στον ήλιο. Η μηναρχή στι κοπέλε που είναι στην Αφρική, που έχουν πολύ ήλιο και πολύ ζέστη, μπορεί να μην είναι στα 11, μπορεί να είναι στα 8, στα 9. Στη Νορβηγία και στη Φιλανδία που είναι κρύο και έλλειψη ηλιοφάνεια μπορεί να είναι στα 14. Το φυσιολογικό. Ναι. Οπότε όλα αυτά. το πότε θα του έρθει η περίοδο του κοριτσιού εξαρτάται από το τι θα κάνουμε πριν του έρθει. Παίζουν όλα αυτά πολύ πολύ. Όλα παίζουν τον παραμικρό ρόλο. Όλα αυτά. Και είμαστε ανυποψίαστοι. Ανυποψίαστοι, δηλαδή. Βλέπουμε κάποιο κορίτσι να παίρνει βάρο. Μία γυναίκα να παίρνει βάρο. Γιατί ε, να επισημάνουμε και το εξή, να σα ρωτήσω μάλλον και το εξή. Ε, μπορεί ξαφνικά. Δηλαδή, από εκεί που δεν έχει πολιτιστικέ οθήκε και εξετάζει σε κάθε χρόνο, ξαφνικά να προκύψουν. Το ξαφνικά είναι δύσκολο να προκύψουν, αλλά μάλλον θέλετε να πείτε ότι. Ε, ξαφνικά, σε πόσο χρόνο είναι το ξαφνικά. Δεν δηλαδή, σε... είσαι 25. Από εκεί που δεν είχε μια γυναίκα καθόλου. Βεβαίω. Βεβαίως. Αλλά δεν είναι ξαφνικά. Το ξαφνικά είναι, το να ξαφνικά κάνεις... είναι για εμά. Το βρίσκουμε εμεί ξαφνικά. Ναι. Ξαφνικά είναι να πει, α πούμε, να κάνει έναν υπέρηχο τον Ιούνιο. Και να μην έχει πολιτιστικέ οθήκε και να έχει το Σεπτέμβριο. Ο, εγώ εννοώ από το Ο. ένα τεστ από το ετήσιο στο επόμενο, ναι. στο παρεπόμενο. Στο παρεπόμενο, ναι. Δηλαδή μετά από δύο χρόνια. Ναι. Σιγά σιγά εξελίσσονται και μπορεί και σε ένα χρόνο να εμφανιστούν. Ναι. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μα για, για να οδηγήσουμε τον άλλον στον γιατρό, τη γυναίκα, την κοπέλα στο γιατρό, αυτά τα σημάδια. Δηλαδή τριχοφία. Και μάλιστα υπάρχει και τριχοφία. Ε, θυμάμαι τότε που έκανα εκπαίδευση, τέλο πάντων, στην ενδοκρινολογία, ε, μας λέγανε για την τριχοφία που υπάρχει στις πολυκιστικές οδείκες γύρω από τις στυλές. Α. Υπάρχει και γύρω από τις στυλές. Πέραν τη τριχοφία που δείξαμε ναι. και, στο... και, στο, και στην, εικόνα. στην εικόνα. Ναι, που είναι συνήθως εδώ. Κάτω από το το, το χνούδι. Το ναι, χλούδι, το χνούδι. Το λοιπόν. το το Οπότε, η αύξηση βάρου. Η ακμή. Η ακμή. Ε, η έλλειψη περιόδου, οι ε, διαταραχές περιόδου, ο παθολογικός υπέρηχος, ο παθολογικός ορμονικός έλεγχος, όλα αυτά είναι ένδειξη πολυκιστικών οθικών. Ναι, ένδειξη και σωστά. όσο πιο νωρίς θα αντιμετωπίσουμε, τόσο καλύτερα. Ε, οι πολυκιστικές όταν λέμε πόσες κίστε θεωρούνται επικίνδυνες και, ποιο, και ποια η διάμετρος τους που θεωρείται... Εσεί, σαν γιατρό, επικίνδυνοι. Η διάμετρο του οθυλακίου όταν γίνει η ορυξία είναι γύρω στα 23 χιλιοστά. Ναι. Τώρα δεν ξέρω γιατί. Δεν με ενδιαφέρει αυτόν τον κόσμο ακριβώ πώ. Αλλά ενημερωτικά. Ενημερωτικά, γιατί πολλέ γυναίκε έχουν και δεν ξέρουν πότε είναι επικίνδυνο ούτω ώστε να τι αφαιρέσουν. Να το πει ο γιατρό. Α, μάλιστα. Δεν αφαιρούνται. Ε, υπάρχει μία επέμβαση η οποία γίνεται λαπαροσκοπικά ναι. και είναι το λεγόμενο drilling οθικών, με το οποίο δεν τι αφαιρούμε τι τρυπάμε. με αυτόν τον τρόπο, τρυπώντα τι κίστε, αδειάζουν και διευκολύνουμε την οθήκη να κάνει αυτή μια επεμβατική μέθοδο. Υπάρχει μέθοδος, υπάρχει συντηρητική και χειρουργική αντιμετώπιση, όπω σε όλα. Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι η λαπαροσκόπηση ήτι, δηλαδή, ήτι δηλαδή, το τρίλινγκ οθικών, που είναι το τρύπημα των α, οθικών Λασικό. με την καυτηρίαση ή με λέιζερ, και η συντηρητική η αντιμετώπιση είναι με διάφορες φυτικές ή χημικές μεθόδους τις οποίες το σημαντικό είναι να ανακαλύψουμε, να γίνει η διάγνωση. Από εκεί και Σπούμε, η λαπαροσκόπηση είναι πολύ δύσκολο να γίνει σε γυναίκες που έχουν προ... υποστεί προηγούμενη χειρουργική επέμβαση γιατί mm. έχουν, μπορεί να γινει η διαγνωση απο εκει και περα η θεραπεια συμφωνειται πούμε, συμφίσεις. υποστει προηγουμενη χειρουργικη επεμβαση γιατι μπορει να εχουν συμφισει οποτε με το τρίπο, με το τροκάρ μπορεί να μπούμε λίγο πιο μέσα από ό,τι πρέπει. Ε, εκεί μπορούμε να ακολουθήσουμε μια συντηρητική θεραπεία. Επίση, οι πολιτιστικέ οθήκε μπορούμε να έχουμε και σε μεγαλύτερη ηλικία. Από ποια ηλικία, και... δηλαδή μπορεί και στα 50, ε, Όσο περισσότερο μεγαλώνει ε, περνά η ηλικία, όσο περισσότερο μεγαλώνει αυτό το νούμερο, τόσο μειώνεται και ναι. η συχνότητα των πολιτιστικών οθήκων. Συνήθω οι πολιτιστικέ οθήκε μετά το πρώτο, το δεύτερο παιδί θεραπεύονται από μόνε του. Το θέμα είναι να φτάσουμε στο πρώτο-δεύτερο παιδί, διότι έχουμε δυσκολία στην ορισιά ναι. και εκεί είναι δύσκολο. Και επίσης δεν πρέπει να συγχαίουμε τις πολιτιστικέ οθήκε με άλλου είδους ε, θέματα οργανικά ε, που μπορεί να εμφανιστούν. Καταρχήν δεν πρέπει να συγχαίουμε τις πολιτιστικέ οθήκε με τις α, κίστες. Ή με τα πολυποδάκια που έχω ακούσει πολλέ γυναίκε που τα πολυποδάκια και είναι και το ίδιο. Ναι. Εμεί δεν τα ξέρουμε πολύ καλά. Δεν... Τα μπερδεύουμε καμιά φορά. Δεν ναι. έχει να κάνει λοιπόν το ένα με το άλλο. Να πω στι κυρίε που. Ναι, η μήτρα. Έχουμε δείξει μια μήτρα. Δεν ξέρω αν μπορώ να δείξω online αυτή τη στιγμή μια μήτρα. Ναι, για να καταλάβουμε πού βρίσκονται οι πού ο Πολύποδα, πού οι κίστε. Ναι. Καταρχήν πρέπει να λέμε ίσω πολλέ φορέ την ανατομία τη μήτρα. Να δείξουμε αυτό το βιντεάκι εδώ. Ναι. Α... Μισό λεπτό όταν... για να καταλάβουμε κι εμείς καλύτερα πώς ακριβώς διαφοροποιείται το ένα με το άλλο. Γιατί πολλές φορές τα μπερδεύουμε. Ναι. Και τα συμπτώματα τους. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ε, βλέπουμε το σύνδρομο πολικιστικών οθικών. Ε, εδώ βλέ, μας λέει τα μίντια που, αντιμετωπι... που δείχνουν την... Ναι. Είναι ένα πολύ ανεγνωρισμένο site αυτό... Και εδώ βλέπουμε τη μήτρα. Βλέπετε, η μήτρα είναι σαν αχλάδι. Ναι. Και έχει. Αυτή εδώ είναι η μήτρα. Εδώ είναι οι σάλπιγγες. Και εδώ είναι οι οθήκες. Να Άλυστη. η οθήκη, να η σάλπιγγα. Όταν μιλάμε για πολυκιστικές οθήκε, μιλάμε για εκεί που έχω αφήσει το βελάκι. Για εκεί οθήκη. Εκεί είναι λοιπόν. Ναι. Όταν μιλάμε για πολύποδε, μιλάμε για μέσα στη μήτρα. Α, ah, μπράβο, έτσι το ξεχωρίζουμε και τη διαχωρίζουμε. Και έτσι, να, και την να το καταλα... Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την παραγωγή, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και να το διαχωρίσουμε. Και να μάθουμε, δηλαδή, να σα ρωτήσω ένα πράγμα. Τώρα, ίσω υπερβάλλω, ίσω είναι θεμητό. Αλλά πόσο θεμητό είναι μια γυναίκα να μην ξέρει πού είναι η μήτρα και πού είναι η οθήκη. Είναι συχνό να ξέρετε. <laughs> άρα, λοιπόν, άρα, λοιπόν, το να δείχνουμε εμείς ε, Πού είναι το κάθε τρόπο. Θα τί. φέρνω κάθε φορά το πρόπλασμα εδώ. <laughs> και θα το δείχνω, ήταν λάθο μου που το έφερα μόνο μία φορά. Να κάνουμε μάθημα. Πρέπει ε. οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντικό γίνεται να, μην... να ξέρει τον οργανισμό τη. Δεν μπορεί να μην ξέρουμε που είναι η μήτρα, που είναι η οθήκη, που απλά πράγματα, όχι δεν λέω να την ανατομία τη μήτρα και την ιστολογία, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε αυτά. Τώρα, στι πολιτιστικέ οθήκε, ένα προ... άνθρωπο που βοηθάει πάρα πολύ είναι η μαμά. Δηλαδή. Η μαμά είναι εκείνη που θα δει ότι το κορίτσι δεν έχει την περίοδο του στην mm. ημερομηνία τη. Άρα με συγχωρείτε, είναι σημαντικό ναι. να σημειώνουμε και εμεί ως ενήλικες και εμεί για τα παιδιά μα, για τα κορίτσια μα, έτσι. Βέβαια. Και να τα μάθουμε τα κορίτσια να σημειώνουν πότε είναι η περίοδο, πότε ξεκίνησε και κάθε πότε έχουν περίοδο. Μάλιστα τώρα. Δεν χρειάζεται να σημειώνουμε. Υπάρχουν application. Ναι, πάρα πολλά. Πού να δείτε τα application που υπάρχουν για την εμινόπαυση. Αλήθεια. Ειδικευμένα. Μέντρα. Ειδικευμένα application. Μπείτε στο App Store. Α, θα μπορώ να το δω. Και γράψτε... Τώρα που το συζητήσαμε. Ναι, και είναι όλα ξένα. Όλα, ε, το εξωτερικό. Άρα έχουν ενδιαφέρον. Τέλο πάντων, μπορεί συμφωνισμό. να ξεχνάω. Μπορεί να είναι και κανένα ελληνικό μήνυμα. Μπορεί. Μήμα ε, καλά, σίγουρα ναι. εννοείται. Απλά κατά πλειοψηφία είναι ξένα ναι, θέλετε. Να πείτε ναι, από το εξωτερικό ναι. έχουν φτιάξει. Και είναι πάρα πολλά application. Δηλαδή, η κίνηση που γίνεται στο εξωτερικό είναι τεράστια σχετικά με την εμινόποψη και Γενικά και τις είναι, είναι με άλλη, άλλου είδους η ενημέρωση. Και ο υποψιασμός. Και εκστρατεία ενημέρωση ευθέως, ακριβώς, ευθέως. ακριβώς. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Γι' αυτό ίσως και το προλαμβάνει, το έχουν εκεί πιο ενταγμένο στη ζωή του. Σαφώς, σαφώς. Λένε ότι στο εξωτερικό λένε, έχεις πάθει κάτι να φωνάξουμε τον γιατρό. Εδώ λέμε, δεν έχει παθεί τίποτα, δεν χρειάζεται. Δεν πα <laughs> καθόλου αυτό, δυστυχώ. Αστείο είναι, δεν ε, ναι, είναι. Ναι, εννοείται, δεν είναι προτροπή. Αυτό πολύ καλά. Το αντίθετο, ίσα ίσα. Η Ελλάδα έχει από την καλύτερη ιατρική. Ισχύει αυτό. Ναι. Και πάρα πολλοί γιατροί έχουν κάνει τεράστια άλματα που έχουν πάει και στο εξωτερικό. Έτσι, που Έχουν μεταφερθεί και στο εξωτερικό Βεβαίως. όλα αυτά. Λοιπόν, ερώτηση άλλη. Mm -hmm. Πότε οι πολιτιστικέ οθήκε μπορεί να είναι επικίνδυνε για την υγεία μα και σε τι βαθμό. Οι πολιτιστικέ οθήκε δεν μπορεί να δημιουργήσουν κακοήθεια. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. μπορούν ε. να δημιουργήσουν καρκίνο, όχι. Όχι. Δεν μπορεί να δημιουργήσουν κακοήθεια, είναι πάντοτε καλοήθη. Λέγονται και PCO, Polycystic Ovary Syndrome, και μπορούν να δημιουργήσουν άλλε ορμονικέ ανομαλίε. Ποτέ όμω δεν θα κάνουν κακοήθεια. Εάν υπάρξει μια κακοήθεια, θα συνεπάρχει. Mm. όπως Όπω και με τα ηνομιώματα. Λέμε. Τα ενομοιώματα είναι πιο επικίνδυνα από τι πολυκιστικέ. Ε, από πλευρά αιμορραγία, τα ενομοιώματα προκαλούν αιμορραγίε. Το σπότινγκ. Α, γενικά. Ο, ε? Το σπότινγκ είναι η μικρή αιμορραγία, που δεν είναι αιμορραγία. Το λίγο καφέ, το σταγω, η σταγόνοιδη αιμόρια λέγεται σπότινγκ, που συνήθω είναι καφέ. Mm. Όταν λέμε έχω καφέ, μπορούμε να πούμε στον γιατρό μα έχω σπότινγκ. Μάλιστα. Για να καταλάβει. Είναι σταγόνε, καφέ. Η, τα ενομοιώματα μπορεί να προκαλέσουν spotting όταν αφήνουν λίγο λίγο το αίμα να φεύγει, αλλά μπορεί να προκαλέσουν και αιμορραγίες, αθρώες αιμορραγίες όπως λέμε, ναι. όταν είναι πολύ κοντά στο ενδομήτριο και όταν το ενωμίωμα είναι σε τέτοια θέση και το ενωμίωμα μπορεί να προκαλέσει βέβαια και δυσκολίες στην, στο, κράτημα, στο Α. κράτημα, ενώ οι πολυκριστικές οδίκε μπορούν να προκαλέσουν δυσκολίε στη σύλληψη. Στη σύλλη... Ενώ το ενωμίωμα ναι. δεν εμποδίζει τη σύλληψη, γιατί εκεί που γίνεται η σύλληψη, δεν υπάρχει νομίωμα. Γιατί η σύλληψη γίνεται στη Σάλπιγκα. Μάλιστα. Να, η ανατομία πώ βοηθάει, να καταλάβουμε. Ναι. Καλά, έχουμε και την εικόνα μου. <laughs> έτοιμη. λοιπόν, η σύλληψη γίνεται στη Σάλπιγκα. Άρα το νομίωμα δεν υπάρχει εκεί. Για να υπάρχει η σύλληψη στη Σάλπιγκα όμω, <coughs> πρέπει να βγει ο Άριο. Αυγό. Το οποίο βγαίνει από την οθήκη που έχει λεπτό κίστη, τείχωμα στην κίστη. Α, όχι παχύ. Που δεν είναι πολυκιστική. Ναι, που δεν είναι πολυκιστική. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, αυτή είναι η διαφορά πολιτιστικών με ηνομιωμάτων. Ακριβώ. Το ηνομίωμα δυσκολεύει την, το κύμα να κρατηθεί όταν μεγαλώνει, πιέζει το ηνομίωμα, πιέζει και το κύμα και υποχωρεί το κύμα. Ενώ με, το, με την πολυκιστική οθήκη δεν έχουμε ορυξία. Ε, αυτό λοιπόν είναι η διαφορά και αυτό είναι η οποία διαφορά. Όμω από την άλλη, πρέπει πάντα να προλαμβάνουμε. πρέπει πάντα να... Δηλαδή, εγώ στάθηκα σε αυτό διότι δηλαδή, πραγματικά δεν το είχα ακούσει. Ότι όταν ένα κορτσάκι εμφανίζει έμεινο περίοδο αργότερα, ίσω είναι σύμπτωμα, Από εκεί ξεκινάνε ίσω και κάποια πράγματα στη μετέπειτα ζωή μα. Ακριβώ, α το ψάξει. Α πάει στο ας γιατρό. Ψάξει. Και ναι. ο γιατρό θα πει είναι φυσιολογικό. Αν είναι φυσιολογικό. Οπότε δεν χάνει τίποτα. Ναι. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσει μπορεί να εμφανίσει ακμή, μπορεί να εμφανίσει τρεχοφεία και να μην είναι πολιτιστικέ οθήκε. Όχι. Η ακμή και στον άνδρα και στη γυναίκα α. δημιουργείται από την αύξηση τη ισοσκεραιότητα. Mm. Α πάρουμε ένα παιδάκι το οποίο είναι αγοράκι. Ναι. Και το οποίο είναι στα 13 χρόνια, α πούμε, δεν ξέρω. Λέω παράδειγμα, τυχαία. Οι ηλικίε αλλάζουν. Ναι. Όταν ο όρχη οριμάσει και αρχίσει και φτιάχνει περισσότερη τεστοστερόνη και πάει το παιδί από την παιδική ηλικία στην εφηβεία, η διαφορά αυτή τη τεστοστερόνη βγαίνει από το δέρμα. Για να το πω παραστατικά, και κάνει ακμή. Και στο αγόρι ακόμα. Α, μάλιστα. Η αύξηση από πιο χαμηλή τεστοστερόνη σε πιο υψηλή κάνει ακμή. Κάνει ακμή. Ναι. Στο αγόρι. Στο κορίτσι, η αύξηση τη τεστοστερόνη από πολύ χαμηλή σε πιο δύνατη κάνει ακμή. Είναι ίδια η αιτία. Ίδια η αιτία. Σωμο, ο οθήκη όμω μπορεί και να μην έχει. Για να κάνει ακμή. Σημαίνει ότι... σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε πρώτα να ψάξουμε τι πολιτιστικέ οθήκε. Α, είναι πρώτο αυτό που πρέπει. Μπορεί να είναι μια μόλυνση από στα ναι. σταφυλόκοκο, αλλά δεν θα είναι. Αυτή δεν είναι μόνη ακμή. Ναι, όπω είναι η φωτογραφία που είδαμε. Αυτό είναι, είναι ακμή των πολιτιστικών. Πολιτιστικών. Που ένα γιατρό, ένας Μπορεί να είναι και πιο φουντωμένο. Να είναι oh, okay, και πιο φουντωμένο. No. Να, να είναι ένα σταφυλόκοκος. Yeah. Αλλά αυτή είναι παροδική ακμή. Yeah, θα περάσει. δώσουμε κάποια αντιβιωτική ουσία, θα περάσει. Η ακμή των πολυκιστικών νοοθυκών μπορεί να δείξει θετική και στην καλλιέργεια σμίγματο. Να δείξει θετική σε σταφυλόκοκο. Δεν σημαίνει ότι αν κάνουμε τη θεραπεία του σταφυλόκοκου θα φύγει και η ακμή. Πάντοτε στην ακμή ελέγχουμε ε, και τι ορμόνες. Και λίγο πριν κλείσουμε, μια τελευταία ερώτηση που την έχω διαβάσει και από πολλέ φίλε: έχουν στείλει η διατροφή ή η ασκηση παίζουν ρόλο, Υπάρχουν δηλαδή ανασταλτικοί παράγοντε για την εμφάνιση των υπολογιστικών οθικών. Αυτό είναι λίγο ταμπού τώρα που θα απαντήσω, αλλά η αύξηση αυξάνει την ανάγκη για τεστοστερόνι. Ε, οπότε, ε, λόγω τη αυξημένη τεστοστερόνης αυξάνεται και το πάχο του τυχώματο τη οθήκη. Mm -hmm. Άρα η απάντηση είναι αυτονόητη. Είναι αυτονόητη. Κύριε Κικόντε, σας ευχαριστώ που για άλλη μία φορά ήμασταν παρέα. Ε, συζητάμε, ε, είναι συχνά πυκνά το θέμα της εμινόπαυσης, θέμα δικό μας, γιατί είναι και η απέτηση του κοινού, να θα το πω κάπως έτσι, που μας παρακολουθεί, γιατί είναι κάτι το οποίο αρχίζουμε πια, για το οποίο μάλλον και ενημερωνόμαστε. Όμως ήταν πολύ σημαντική και η σημερινή μας συζήτηση για το σύνδρομο των πολυκιστικών νοθικών, διότι να πούμε ότι είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό που το αντιμετωπίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και εσάς. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Γεια σας.